Προειδοποιητικό καμπανάκι του Υπουργείου Εσωτερικών σε 17 από τους 23 Δήμους της Κρήτης, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει σημαντικά να καταχωρήσουν τα οικονομικά στοιχεία του 2012, αλλά και των δύο πρώτων μηνών του 2013. Οι Δήμοι αυτοί απειλούνται από το Υπουργείο με παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους, καθώς και με πρόστιμο επί των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Η είδηση αυτή, πάντως, έχει φέρει τα πάνω κάτω στην αυτοδιοίκηση, προκαλώντας την οργισμένη η αντίδραση των αιρετών. Τα Δήμους της Κρήτης και άλλους 200 στην υπόλοιπη Ελλάδα που απειλούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών με σοβαρότατες κυρώσεις, καθώς φέρεται να μην έχουν καταχωρήσει ακόμη τα οικονομικά στοιχεία του 2012 αλλά και των δύο πρώτων μηνών του 2013 στον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου. Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να εντοπίζονται ελλείψεις που παρακολύουν, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο, την πλήρη λειτουργία του κεντρικού κόμβου και προκαλούν χρονική καθυστέρηση στη μετάβαση στο συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης. Ας ασχοληθούν με κάτι πιο ουσιαστικό από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι με αυτά τα θέματα που κατά κανόνα έχουν να κάνουν με γραφειοκρατία και που πλέον δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση ούτε να παραβαίνουμε αλλά ούτε και να καθυστερούμε την έκδοση και την ανάρτηση των στοιχείων που το Υπουργείο σε μηνιαία βάση αναζητά. Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, η απουσία μέρους ή συνόλου των οικονομικών στοιχείων από τον κόμβο δίνεται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν στην παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, πρόστιμο επί των κεντρικών αυτοτελών πόρων και άλλες διοικητικές κυρώσεις. Η καθημερινότητα ενός καλλικρατικού και διπεριφερειακού δήμου, όπως είναι και ο Δήμος ο δικός μας, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή η διαχείριση της καθημερινότητας μετά από τις περικοπές που αγγίζουν πλέον το 60% συγκριτικά με το 9 και το 10, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στο νησί μας, οι 17 δήμοι για τους οποίους χτυπά το καμπανάκι είναι στο νομό Χανίων οι 6 από τους 7 και συγκεκριμένα οι Αποκορώνου, Γάβδου, Καντάνου, Σελήνου, Κισάμου, Πλατανιά και Σφακίων. Στο νομό Ρεθύμνου οι 4 από τους 5 και συγκεκριμένα οι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου, Ανογίων και Μιλοποτάμου. Στο νομό Ηρακλείου οι 5 από τους 8, δηλαδή οι Αρχανώνας Θερουσίων, Βιάνου, Χόρτινας, Φεστού και Χερσονήσου. Και στο νομό Λασιθίου οι 2 από τους 4 και συγκεκριμένα οι Δήμοι Ιεράπετρας και Σιτίας. Εκείνο πάντως που προκύπτει είναι ότι οι μεγαλύτεροι Δήμοι του νησιού, όπως για παράδειγμα, οι Δήμοι Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου είναι πολύ συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Δήμο το δικό μας δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα μέχρι και τα στοιχεία του Μαρτίου που έπρεπε να αναρτηθούν μέχρι 10 Απριλίου είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου και της οικονομικής